Γεια σας κυρίε και κύριοι. Καλό, καλησπέρα σας. η 10 τετάρτου σήμερα και είμαστε εδώ ακόμη μία φορά η εκπομπή προγνωσπόρου να σας κρατήσει την τροφιά και να μιλήσουμε φυσικά γιατί άλλο για το στοίχημα. Ξεκινάμε με το τι έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε όπου είχαμε ποσοστό 4 στα 8, 50% δηλαδή και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι είχαμε προτείνει, τι χάσαμε και τι πιάσαμε ξεκινώντας από την Παρασκευή. Πρώτο μάτς χρονικά το πατερμπορν Fortuna Düsseldorf, όπου είχαμε προτείνει τον Άσο το 1.70, ο οποίος το μεσημεράκι της Παρασκευής υποχώρησε στο 1.60 και μία ώρα πριν το παιχνίδι υποχώρησε ακόμη περισσότερο στο 1.5. εν τέλει το τελικό σκόρ ήρθε 1-2. Πάμε λίγο να δούμε γιατί το, το, παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι. Η φιλοξενούμενη ομάδα να πούμε μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, έχασε κλασικέ ευκαιρίε για γκολ. Η ομάδα, η κυπεδούχο ομάδα, έχασε και, κάποιες, έχασε και αυτή κάποιε ευκαιρίε, δεν κατάφερε να τι αξιοποιήσει και αυτή που προηγήθηκε στο 38, στο 38 λεπτό ήταν η ομάδα τη Φορτούνα Düsseldorf με ένα ωραίο γκολ. το 0-1 ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου και να πούμε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η ομάδα της Πάτερμπορν βγήκε πάρα πολύ, μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έχασε τρει ευκαιρίες α, απάνω και κατάφερε να ισοφαρίσει γρήγορα γρήγορα στο 52 α, με ένα εξίσου πολύ ωραίο γκολ. Α, στον ίδιο ρυθμό κινήθηκε το παιχνίδι, η Πάτερμπορν πίεζε, είχε κατοχή μπάλας, έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, η Φορτούνα ήταν σε θέση Άμυνα, κρατούσε πάρα πολύ καλά. Ε, και από τη στιγμή που μία ομάδα δεν στέλνει την μπάλα σε δίχτυα, έχουμε πει ότι η μπάλα τιμωρεί και αυτό έκανε και η Φορτούνα Ντίσελντορφ ε, με ένα γκολ στο, περίπου στο 70, στο 73, στο 73ο λεπτό, κατάφερε να κλέψει την νίκη ε, και να χάσουμε και εμείς, να το πούμε έτσι, το παιχνίδι αυτό. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι που είχαμε μιλήσει ε, για την Παρασκευή, που μας πέρασε και είναι το Arl Ανζέ. Είχαμε προτείνει το διπλό και το, του 2.60 και το Under του 1.45. Ε, τελικό σκορ 3-0. Ε, πρώτη φορά που η Arl σκοράρει 3 γκολ σε ένα παιχνίδι. Είναι ομάδα που άμα δείτε όλα τα παιχνίδια της σχεδόν είναι κάτω του 2 γκολ. Δεν έχει σκοράρει. Σπάνια σκοράρει πάνω από 2 γκολ. Ε, αυτή τη φορά Είδαμε μια Αντζέ με κατεβασμένα τα χέρια να παίζει, να χάνει ήδη στο ημίχρονο ε, με ένα μηδέν αλλά πολύ άνετα. Η Αρλ είχε τις ευκαιρίες, είχε την κατοχή, δεν άφησε σε, κανένα, σε καμία περίπτωση την Αντζέ να αντιδράσει. Ενώ, διαμόρφω, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 80 και στο 82 όταν σε διάστημα δύο λεπτών η Αρλ πέτυχε δύο γκολ. Uh, αυτά και για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν βγήκε ούτε το χίδιο που είχαμε προτείνει ούτε το under. Και πάμε στο τρίτο παιχνίδι που είχαμε μιλήσει για, την, για το πρωτάθλημα Ιρλανδίας που είπαμε θα μα απασχολήσει από εδώ και πέρα. Θα δείτε και στη συνέχεια τι έχουμε να προτείνουμε για εσά. Uh, Πρέμμια ρίλινγκ Ιρλανδία και είχαμε, προτείνει το, είχαμε μιλήσει για το Ντρόχεντα Town. Είχαμε προτείνει τον Άσο του 1.45, πράγματι επιβεβαιώθηκε ο Άσο του 1.45, καθώ ήδη από το ημίχρονο το σκόρ ήταν 2-0. Η ομάδα τη Ρόχεντα μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, στο 9 το 1-0, στο 50 το 2-0 και στο 71 το 3-0. Ε, με τον ίδιο παίκτη να σκοράει τρει φορέ. Ε, Χατρίκ είχαμε λοιπόν για την ομάδα τη Ντρόχεντα. Ενώ το μόνο που κατάφερε η Athlon Town ήταν αρχικά να μειώσει σε 3-1 με τον Γκόρμαν στο 76 και με τον ίδιο παίκτη τρία λεπτά αργότερα να μειώσει ακόμη περισσότερο σε 3-2. Ένα στα τρία το ποσοστό μα για την Παρασκευή. Ε, δύσκολη μέρα είναι η Παρασκευή, εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Ε, θα πιστεύω να έχουμε καλύτερη συνέχεια πάμε στο Σάββατο που γίνανε πολύ καλύτερα πράγματα. πριν πάμε όμως στο Σάββατο, είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, για το Βασιλεία Τούν. Ε, σας είχαμε πει ότι η Βασιλεία αγωνιζόταν στο Europa League την Πέμπτη, νίκησε 2-0 τη Βαλένθια, θα ήταν κουρασμένη. σαν προφητικό, σαν προφήτες, η, Ομοσπονδία της Ελβετίας τελικά, σαν να μα άκουσε, ακύρωσε το μάτς, μετέφερε μάλλον το μάτς από το Σάββατο ε, στην Κυριακή την ίδια ώρα. Οπότε, μια που προτείναμε ας πούμε, τον Άσο της Βασιλέα με την Τούν, να πούμε ότι το παιχνίδι τελικά δεν έγινε Σάββατο, καταχωρείται ως παιχνίδι της Κυριακής. Και αφού είμαστε στην Κυριακή να μιλήσουμε λίγο για τα παιχνίδια που είχαμε προτείνει την Κυριακή πριν πάμε στο Σάββατο, όπου είχαμε προτείνει λοιπόν στο Βασιλέα Τούν τον Άσο το 1,5. 0-0 ε, το τελικό αποτέλεσμα. Ε, από τι ελάχιστε φορέ που δεν σκοράρει καμία από τι δύο ομάδε και αντε okay, ok, ε, δεν σκοράρει. Η Βασιλεία μα έχει συνηθίσει σε κάθε παιχνίδι να σκοραρεί τουλάχιστον ένα γκολ. Δεν κατάφερε. Φαίνεται η κούραση από τον αγώνα, από την υπερπροσπάθεια γιατί θυμίζουμε 2-0 ε, την Βαλένθια, τώρα αυτή την ώρα διεξάγονται και οι επαναληπτικοί του Europa League. Ε, μάλλον λογικά η κούραση γιατί δεν μπόρεσε να το δω το παιχνίδι. Η κούραση ε, λογικά. Θα κατέβαλε την ομάδα τη Βασιλεία. 0-0 λοιπόν το χάσαμε το παιχνίδι αυτό για την Κυριακή. Όπω χάσαμε και το παιχνίδι Σεντεχιέννη. Είχαμε προτείνει τον Άσου του 1,50. Δεν επιβεβαιώθηκε. 0-1 η Νή στο 57 προηγήθηκε. Ενώ το μόνο που κατάφερε Σεντεχιέννη ήταν να ισοφαρεί σε 1-1 στο 90 με πέναλντι. Τελευταίο μάτι για την Κυριακή που είχαμε μιλήσει ήταν το West Ham Liverpool. Είχαμε προτείνει το διπλό του 1,38. Πράγματι, η Λίβερπουλ κατάφερε να πάρει το διπλό 1-2 και να πούμε ότι ο Τζέραρτ με πέναλτι στους 44 άνοιξε το σκορ με πέναλτι, ενώ ένα λεπτό αργότερα η West Ham οφάρησε σε 1-1, όπου ήταν και το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ο, ο Τζέραρτ, συγγνώμη, στους 71 όμως και πάλι με ε, διαμόρφωσε το τελικό 1-2 όπου διατηρεί τη Λίβερπουλ, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Ε, διατηρεί λοιπόν τη Λίβερπουλ στην πρώτη θέση, σε... με διαφορά ε, βαθμολογίας από τις δεύτερες, έχει 74 βαθμούς, ενώ ακολουθούν η Τσέλσι με 72 και η Manchester City με 70 βαθμούς. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για, το, για τη Λίβερπουλ ξανά. Πάμε στο Σάββατο. Αυτά έγιναν για την Κυριακή. Επίσης ένα στα τρία είχαμε την Κυριακή. Πάμε λίγο στο Σάββατο που τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε 2 στα 2. Καθώ το Βέρντερ Σάλικε που είχαμε προτείνει το γκολ-γκολ το goal -goal κυρίω και έπειτα το διπλό με κάλυψη στο Χ, ε, βγήκαν. Βέβαια δεν βγήκε το διπλό, βγήκε το Χ 1-1. Ε, και μάλιστα απο, διαμορφώθηκε ήδη από το 33ο λεπτό, όταν και η σοφαριση σαλκε σάλικε. 1-0 να πούμε, προηγήθηκε η Βέρντερ Βρέμι στο 10 λεπτό, στο 12ο λεπτό, ενώ όπως είπαμε η Σάλκε με ένα γκολ στο 33ο λεπτό επαλήθευσε την πρόβλεψή μας για το goal goal. Το 1-1 ήταν το τελικό σκορ, δεν κατάφερε καμία από τις δύο ομάδες να ε, πετύχει ακόμη ένα goal ε, και να μας, ε, για όποιον πούμε έπαιξε το διπλό να τον πληρώσει. Ε, παρόλα αυτά εμείς είχαμε προτείνει αρχικά το goal goal και αυτό ε, βγήκε. Δεύτερο παιχνίδι που είχαμε μιλήσει ε, για το Σάββατο ε, ήταν αυτό ανάμεσα ε, στην Τουλούς και τη Λίλ. Είχαμε προτείνει το διπλό της Λίλ ε, του 265, πάρα πολύ καλή απόδοση. Η Λίλ είχαμε πει είναι ανεβασμένη. Πράγματι, κατάφερε να κερδίσει με 1-2 σκορ. 0-2 ήδη ήταν από το ημίχρονο. Το μόνο που κατάφερε η Τουλούς ήταν να μειώσει σε 1-2 στο 90. 4 στα 8 λοιπόν το ποσοστό μας για την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε στα καινούρια, σε αυτά που έρχονται Ξεκινώ... και ξεκινάμε φυσικά από την Παρασκευή και πρωτού όμως πάμε λίγο στην Παρασκευή να πούμε ένα-δυο πραγματάκια ότι πρώτον οι προτάσει μα είναι προσωπικέ, δεν υποχρεώνουμε κανέναν να τι υιοθετήσει τι προτάσει μα. Τα χρήματα είναι δικά σα. Εμεί απλά διαλέγουμε κατ' εμά τα πιο σημαντικά παιχνίδια για εσά και σα τα Παρουσιάζουμε. Πρώτο και δεύτερον, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα. Είναι δύο εβδομάδες Έχουμε κενό. Θα κάνουμε μια ψηλόβόλτα για αυτά που θα γίνουν μέσα στο Πάσχα. Θα σας πούμε αναλυτικά λίγο αργότερα. Γιατί έχουμε παιχνίδια Μεγάλη Παρασκευή και Μέγα Σάββατο. Πολλά και σπουδαία παιχνίδια έρχονται μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Θα μείνετε ενήμεροι, σα το υπόσχομαι. Λοιπόν, πάμε στα αυριανά. Παρασκευή και ξεκινάμε με το μάτς ο Κλερμόν για τη Β' Γαλλίας. Ε, 15η με 36 βαθμούς η Οσέρ, 12η με 40 βαθμούς η Κλερμόν. Στο 2 ο Άσος, στο 3 το Χ και στο 3,5 το Διπλό. Επίσης το Goal Goal το βρίσκουμε στο 1,80 ενώ το No Goal στο 1,70. Και θα δείτε σε πολύ λίγο γιατί το αναφέραμε το Goal Goal και το No Goal. Ε, η προϊστορία των δύο ομάδων είναι μικρή καθώς ε, μόλις σε τέσσερις αγώνες η ΟΣΕΡ είναι αίτητη καθώς μετράει δύο νίκες και δύο σοπαλίες. Ε, Και μάλιστα, να γιατί ανέφερα προηγουμένω το ειδικό στοίχημα goal-goal-no-goal. No goal. Ε, διότι στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια έχει υπάρξει το goal-goal. Έχουν σκοράρει δηλαδή στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια και οι δύο ομάδε. Η φόρμα των δύο ομάδων δεν είναι και η καλύτερη, καθώ η Μένο Σέρ στου 7 τελευταίου αγώνε που έδωσε το τελευταίο δίμηνο έχει μόλι μία νίκη. Ενώ στο ίδιο σύνολο αγώνων η Κλερμόν έχει δύο νίκε μόλι. Ενώ η Οσέρ έχει σκοράρει στου 5 εξ αυτών, ενώ η Κλερμόν στου 6 από του 7 τελευταίου αγώνε που έχουν δώσει το τελευταίο καιρό. Τέλο, κοιτώντα για ακόμη μια φορά τη βαθμολογία, βλέπουμε την Κλερμόν από τη μία πλευρά να είναι σχετικά ανετιβαθμολογικά, ενώ από την άλλη πλευρά η Οσέρα που έχει μόλι Τρει βαθμού από τη ζώνη του επιβιβασμού και τέσσερι από την πρωτη τελευταια θέση. Ο, αυτό που θα προτείνουμε ε, για το συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή το βρίσκουμε και σε καλή απόδοση, είναι ο Άσο του 2 αλλά και τον Κόλκο του 1,80. Ε, σκοράρουν οι δύο ομάδε, ε, ειδικά η ο Σέρ εντό έδρα και η Κλέρμον σκοράρει και επειδή τα βρίσκουμε και σε πολύ καλή απόδοση, ειδικά τον Άσο του 2 και επειδή ο Σέρ καίγεται για νίκη, ε, με νίκη θα ξεφύγει ε, κάπω από τι επικίνδυνε θέσει. Θα προτείνουμε λοιπόν το πρώτο μα παιχνίδι, ο Σέρ Κλερμόν, άσο και γκολ γκολ. Δεύτερο παιχνίδι που θα μα απασχολήσει και την Παρασκευή είναι το Ντρόχεντ ω για την Β' Ολλανδία. Ε, ολλανδιας Ένα 1-30 ο άσο, 5 το χ, 7 το διπλό. Δεύτερη Ντρόχεντ με 2 βαθμού από την πρώτη θέση που οδηγεί στην απευθεία άνοδο. Δεύτερη από το τέλο ιό έχει ήδη υποβιβαστεί. Ε, να... Μόνο αυτό το στοιχείο, εντάξει, ε, δεν βγαίνουν να πούμε ότι στο στοίχημα τα φαβορή ποτέ ε, δεν είμαστε σίγουροι ε, εάν θα βγουν. Έχουν σπάσει πάρα πολλά φαβορή, αλλά ε, παρακολουθώντα τη Β' Ολλανδία, ε, βλέπω ότι ο έκανε μια μεγάλη νίκη πριν ε, 5-6 εβδομάδε. 8-0 ε, νίκησε την ΕΜΕΝ, αλλά ω τότε είχε πολλέ ήττε και μέχρι τώρα από εκείνο το παιχνίδι έχει επίση μόνο ήττε. Ενώ η ντρόχεντ πάει πάρα πολύ καλά, θέλει να φτάσει τη Βίλεμ, να σας το πούμε αυτό το στοιχείο. Δεύτερη λοιπόν η ντρόχεντ, δύο βαθμούς από την πρώτη θέση που οδηγεί στην απευθεία Ε, Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Πρώτη είναι η Βίλεμ ε, με 74 βαθμούς, ακολουθεί η ντρόχεντ με 72. Και ακολουθούν από κάτω άλλες πάρα πολλές ομάδε ε, Τι γίνεται εδώ. Η πρώτη ανεβαίνει απευθεία. Η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη 7 η και η πάνε μπαρά μεταξύ του. Ε, για τα play-off ανόδου παίζουν μεταξύ του ένα μήνυμα πρωτάθλημα. Καλή είναι ώρα σαν και τη football league εδώ στην Ελλάδα. Θα παίξουν μεταξύ του οι ομάδε και οι δύο πρώτε που θα βγουν από τα play-off ανόδου θα ανέβουν μαζί με την πρώτη τη βαθμολογία στην ε, Ερντεβιζιέ τη Ολλανδία. Ε, Συνεπώ η Ντρόχιντ ε, θέλει την νίκη καθώς εάν η Βίλεμ ε, κάνει, νίκησε χθε την De Graf, τη De Graf, τσαπ, Συγγνώμη, είναι δύσκολα τα ονόματα. Ε, εάν λοιπόν νικήσει, περνάει πρώτη εκείνη στο βαθμολογικό πίνακα. δέκα ε, να πούμε λίγο ε, την προϊστορία. Δέκα νίκες για την Τρόχεντ, 9 ισοπαλίες και πέντε νίκες για την Ως. Ε, Μα δείχνει η προϊστορία των δύο ομάδων ενώ η φόρμα δείχνει τη φιλοξενούμενη ω να έχει έξι ήττε και δύο νίκε στου οκτώ τελευταίου αγώνε. Η μία εξ αυτών, είπαμε, είναι το 8-0 επί τη Έμεν, πριν 4 πεντε εβδομάδε. Ε, ενώ προέρχεται να πούμε η Ντρόχεντ από ήττα στο τέρμπι με τη Βίλεμ, έχασε 3-1 στην έδρα τη Βίλεμ. Ε, οπότε έπεσε στη δεύτερη θέση, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο να πούμε ήταν αίτητη ε, η Ντρόχεντ στου 7 αγώνες που είχε δώσει. Χαμηλό ο άσο το 1,30. Ε, εμείς όμως θα τον προτείνουμε και θα αποτελέσει και το μαξιλαράκι μας για την αυριανή ημέρα. Παραμένουμε στη Β' Ολλανδίας, τρίτο παιχνίδι για αύριο που θα μιλήσουμε και είναι το Φόλενταμ Άγιαξ Β. 1.70 ο Άσος, 3.70 το Χ, 3.70 το διπλό. 8 η Φόλενταμ στην τελευταία θέση που οδηγεί στα πλέο και 4 θέση πιο κάτω η Β' ομάδα του Άγιαξ. Προϊστορία μεταξύ των δύο ομάδων δεν υπάρχει παρά ο αγώνα του πρώτου γύρου, όπου η Φόλενταμ νίκησε με 2-3 σκορ στην έδρα του Άγιαξ Β. Η φόρμα των δύο ομάδων δείχνει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση την ομάδα του Άγιαξ Β, καθώς στου οκτώ τελευταίους αγώνε του έχει μόλι 2 ήτε και 6 νίκε. Ενώ η Φόλενταμ στο ίδιο σύνολο αγώνων έχει 2 νίκε, 4 ήτε και 2 ισοπαλίε. Ε, να πούμε σε αυτό το σημείο κάτι πολύ σημαντικό. Οι ομάδε ε, ε, εκτό από τα playoff που είπαμε προηγουμένω, καθώ και η Φόλενταμ είναι σε θέση που οδηγεί στα play-off ανόδου. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι ομάδες Β, τε, τις κατηγορίες αυτής και όχι μόνο στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα της Β Ολλανδίας και υπάρχουν ομάδες Β και σε άλλα πρωταθλήματα της Ισπανία, υπάρχει η Μπαρτσελόνα Β, Ρεάλ Μαδρίτης Β, υπάρχουν ε, στη Γερμανία πολλές ομάδες βέβαια σε μικρότερες κατηγορίες. Να πούμε λοιπόν ότι οι ομάδες Β που υπάρχουν σε, σε, σε πολλά πρωταθλήματα ε, δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να ανέβουν, ούτε να συμμετέχουν στα play-off. Απλά είναι κάτι σαν βοηθητικές ομάδες, βοηθούν, ας πούμε, για την ε, πώληση παικτών στις μεγάλες ομάδες. Δεν προβιβάζονται και δεν συμμετέχουν, λοιπόν, στα μπαράς ε, Κρατήστε το αυτό το γεγονός, διότι ε, είναι σημαντικό στοιχείο, καθώς ο Άγιαξ είναι σωμένος, δεν κυνηγάει κάτι. Ε, τα παιδιά, βέβαια, θα παίξουν ε, για την... Ιστορία, όχι η ιστορία της ομάδας, για τη δική τους ας πούμε, πορεία που θα έχουνε επαγγελματικά. φυσικά καθώς μην ξεχνάτε ότι η ομάδα Α του Άγιαξ, ο Άγεξ, ο γνωστός σε όλους μας Άγιαξ, σίγουρα έχει φυτόρια και παιδιά από τη Β ομάδα του Άγιαξ, οπότε είναι λογικό να μην είναι αδιάφορος, αδιάφοροι οι παίκτες του Άγιαξ Β. Ε, η δε Φολέντα μείνει στην τελευταία θέση των play-off θέλει την νίκη και σε περίπτωση η κατάκτησή της σίγουρα διατηρείται στις θέσεις που οδηγούν στα play οφ ανόδου, αλλά και σε συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να προσπεράσει την παραπάνω από αυτήν την ομάδα. Προτείνουμε τον Άσο του 1.70, καθώς ε, η Φόλεντα θέλει την νίκη, ο Άγιαξ είναι σωμένος είπαμε, ε, εντάξει, είναι η β' ομάδα του Άγιαξ, δεν κυνηγάει κάτι αφού έχει σωθεί, ε, μένουμε εκεί, άσος λοιπόν στο 1.70. Και κλείνουμε για την Παρασκευή τέταρτο παιχνίδι ε, για αύριο Παρασκευή. Αυτό ανάμεσα στη UCD και την DALTAC για την πρώτη Ιρλανδίας. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι από εδώ και πέρα θα μας απασχολεί το πρωταθλήμα Ιρλανδίας μιας που τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και όχι μόνο ε, σιγά σιγά τελειώνουν. Ήδη στην ε, Ελλάδα εδώ ε, που δεν θα ξαναμιλήσουμε είπαμε Είμαστε στην τελευταία αγωνιστική. Στην Αγγλία μένουν άλλε 5, Στη Γερμανία επίση άλλε 6, Στην Ισπανία άλλε 4. Έχουμε λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν προ το τέλο των πρωταθλημάτων. Ε, πάμε να πούμε κάποια στοιχεία για το συγκεκριμένο παιχνίδι. 7 με 7 βαθμού η UCD. Πρώτη με 13 η Ντάλτακ. Αίτητη από την αρχή του πρωταθλήματο μέχρι και σήμερα η φιλοξενούμενη ομάδα. Δύο νίκε, μία ισοπαλία και τέσσερι ήττε ω τώρα το ρεκόρ τη γηπεδούχου ομάδο. Πέντε νίκε για την UCD, εννιά νίκε για την Τάλτακ και μόλι μία, προιστο... ε, μία, ισοπαλία και η προϊστορία των δύο ομάδων. Με μόλι πέντε μάτσα από όλα αυτά να λύγει no goal. Ε, να μην σκοράρουν δηλαδή και οι δύο ομάδε. Στου επτά δε τελευταίου αγώνε που έδωσαν οι δύο ομάδε εδώ και 1,5 μήνα, η UCD σκόραρε σε όλους τους αγώνες, κρατήστε το αυτό, ενώ η Daltag δεν σκόραρε μόνο σε έναν εξ αυτών. Στο 1.45 βρίσκουμε τον goal goal, το οποίο θα το προτείνουμε, ε, καθώς οι δύο ομάδες αυτές από τη φύση τους σκοράρουν και επίσης θα κρατήσουμε και το διπλό του 1.33. Από εδώ στο αγώνα είναι 6.75 άσος, 5 το χ και 1.36 το διπλό θα προτείνουμε το διπλό του 1.36 βλέποντα τη φόρμα των δύο ομάδων και όχι μόνο τη φόρμα των δύο ομάδων αλλά και το ότι, τι κυνηγάει κάθε ομάδα. Η Ντάλτα, τα είπαμε, είναι πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. και φυσικά το goal goal που το βρίσκουμε σε κάπω καλύτερη ε, απόδοση στο 1.45. Κλείνοντα για την Παρασκευή, να κάνουμε την καθιερωμένη μας επανάληψη του τι είπαμε, όπου ξεκινήσαμε λοιπόν με το Σερ Κλερμόν, προτείνουμε τον Άσο ε, του 2 και τον Γκολ Γκολ του 1.80. Ντρόχεντ ω για τη Β' Ολλανδίας προτείνουμε τον Άσο του 1.30. Φόλεντα Μάγιαξ Β προτείνουμε τον Άσο του 1.70. Και κλείνοντα για την Παρασκευή προτείνουμε το, στο παιχνίδι UCD Daldak το Γκολ Γκολ του 1.45 και το διπλό του 1.33. Πριν πάμε στο Σάββατο, όπου έχουμε κάποια αρκετά παιχνίδια για εσάς να πούμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε και πάμε γρήγορα-γρήγορα στο Σαβάτο, όπου φυσικά γίνεται ένας ψιλοχαμός ε, κάθε Σάββατο, όλα τα, τα περισσότερα πρωταθλήματα λαμβάνουν χώρα αυτή την ημέρα. Εμεί διαλέξαμε για εσά τρία παιχνίδια για την ημέρα του Σαββάτου και ξεκινάμε γρήγορα γρήγορα με το παιχνίδι Sunderland Everton για την Premier League Αγγλία. 4-20 ο Άσο, το 170 70 το διπλό. Τελευταία εναντίον πέμπτη. Τελευταία είναι η ομάδα τη Sunderland, πέμπτη η ομάδα τη Everton, η οποία πάει από το καλό στο καλύτερο. Προ, ε, προ, προέρχεται να πούμε από 3-0 νίκη επί τη Arsenal η Everton. Ε, ενώ η πέμπτη θέση να πούμε οδηγεί στα προκριματικά του Europa League και, είναι, α, και απέχει μετά την νίκη επί της Arsenal με 3-0 όπως είπαμε, απέχει πλέον μόλις ένα βαθμό από την ομάδα του Λονδίνου. Ε, 15 νίκες για την Everton, 6 ισοπαλίες και 7 νίκες για τη Sunderland, μας λέει η προϊστορία των δύο ομάδων, ενώ η φόρμα όπως προείπαμε είναι εξαιρετική για την Everton, η οποία μετράει στους 8 τελευταίους τους αγώνες 7 νίκες και μόλις μία ήττα. Το ακριβώ αντίθετο για τη Σάντερλαντ, η οποία στο ίδιο σύνολο αγώνων δεν έχει γευτεί τη χαρά τη νίκη, καθώ έχει 7 νίκε και 7 ήττε και μια ισοπαλία. Ε, δεν θα πούμε πολλά. Διπλό στο 1,70 είναι πάρα πολύ καλή απόδοση και μόνο κοιτώντα το τι κάνει η Εύερτον τη φετινή χρονιά, από νίκη σε νίκη. Να πούμε ότι το, το, το στο τελευταίο παιχνίδι ε, που έδωσε εκτό έδραση, είχε νικήσει ένα 3 στη Φούλαμ. Διπλό λοιπόν το 1,70 για την Everton. Πρώτο παιχνίδι Σαββάτου. Σάντερλαντ Everton διπλό. Δεύτερο παιχνίδι για το Σάββατο. Έμπολη Τερνάνα ε, για, το πρωτάθλημα τη Σέρια B. Β Ιταλία. Δεύτερη εναντίον 10 της 7ης, 53 βαθμούς, η έμπολη. Κατέχει τη δεύτερη θέση τη βαθμολογία. Και την κρατάμε με νύχια και με δόντια. Και γιατί το λέμε αυτό, Καθώ σε απόσταση βολή και ούτε αναπνοή και συγκεκριμένα σε απόσταση ενό, δύο, τριών και τεσσάρων βαθμών, ακολουθούν έξι ομάδε. Οι οποίε καραδοκούν φυσικά για ανεπιτυχέ αποτέλεσμα της έμπολη. Δεύτερη θέση να πούμε, και φυσικά η πρώτη, οδηγούν στην απευθεία άνοδο σερία Α ενώ από την τρίτη μέχρι και την 8η θέση οι ομάδες θα δώσουν μεταξύ τους αγώνες μπαράζ, ένα μίνι πρωτάθλημα που, και, που, είπαμε και προηγουμένως. Ε, για το ποια ομάδα από αυτές τις ε, 6, θα ακολουθήσει την πρώτη και τη δεύτερη της βαθμολογίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ε, η δεν χωράει φυσικά για την έμπολη, ε, παίζει και στην έδρα της, είναι ισχυρή στην έδρα της η έμπολη. Ενώ πάμε λίγο στις αποδόσει, είναι πολύ καλό ο άσο, η τιμή του άσο, που θα, και θα, φυσικά θα τον προτείνουμε, στο 1,68 περίπου είναι ο άσο τη έμπολη, 3,20 το και 5 η τιμή στο διπλό. Ε, Βλέποντα τη φόρμα των δύο ομάδων, η έμπολη δεν τα πάει και τόσο καλά τον τελευταίο καιρό. Ε, Καθώ στους 7 τελευταίους αγώνες έχει, έχει μόλις δύο νίκε, 2, ε, 2 σοπαλιέ και 3 ήττε, ενώ η Τερνάνο έχει μόλις μία ήττα στο ίδιο σύνολο αγώνων. Η δε προϊστορία των ομάδων ε, των το μεταξύ του αγώνων δείχνει 7 ισοπαλίε, 3 νίκε για την Τερνάνα και μόλι μία νίκη για την Έμπολη. Θα πάμε κόντρα στα παραπάνω, ε, στην προϊστορία, στη φόρμα και σε όλα αυτά. Θα κρατήσουμε τον Άσο του 1,70, θα τον προτείνουμε ε, και πιστεύω ότι ελπίζω ότι η Έμπολη μετά από εκείνο το 4-0 που είχαμε προτείνει πριν 3-4 εβδομάδε θα μα δικαιώσει. Άσο λοιπόν τη Έμπολη στο 1,70. Τρίτο και τελευταίο μάτς για το Σάββατο που θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε είναι αυτό ανάμεσα στη Νίσ και τη Λοριάν. Δύο ομάδες αδιάφορες βαθμολογικά, οι οποίες ήδη σκέφτονται τις διακοπές όχι μόνο του Πάσχα και του Καλοκαιριού, μην σας πω, έχει ήδη ξεκινήσει, πιστεύω, σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά καθώς η Μιή είναι ακριβώ μέσα τη βαθμολογίες με 39 βαθμού, ενώ η Λωριάν δύο θέσει κάτω βρίσκεται με 38 βαθμού, καθώ ισοβαθμεί με δύο ακόμη ομάδε. Ε, γιατί θα αναρωτηθεί κανεί να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού είναι αδιάφορα βαθμολογικά, αφού ε, είναι σωμένε, αφού ήδη σκέφτονται, γιατί? γιατί μου έκανε εντύπωση το ποσοστό του Άντερ στου μεταξύ του αγώνε. Ε, τι, τι εννοώ. Η σε σύνολο 32 αγώνων που έχουν γίνει από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα, το Άντερ στους αγώνες της το συναντήσαμε 22 φορές. Από τους 32, λοιπόν, το έχουμε, ε, το έχουμε συναντήσει στους 22. 10 μόλις δηλαδή ε, παιχνίδια της νείς όλη αυτή τη χρονιά έχουν βγει over. Ε, ενώ για τη Λοριάν στο ίδιο σύνολο αγώνων, 32 ε, δηλαδή, το άντερ το συναντάμε στους 20 εξ αυτών. Ομάδες λοιπόν που σκοράρουμε το σταγονόμετρο ε, και επίσης να πούμε και ένα ακόμη στοιχείο και την προϊστορία ότι σε σύνολο 19 αγώνων, το, ε, 15 αγώνων, το άντερ επαληθεύτηκε στους 11 εξ αυτών. Ενώ τα 6 τελευταία μάτς που έδωσαν στο διάστημα αυτό, οι δύο ομάδες, έληξαν όλα κάτω από 2,5 γκολ. Εδώ και 1,5 μήνα δηλαδή, Μάτς της Νης nice και της Λωρίαν δεν έχει λήξει πάνω από 2,5 από γκολ. Στο, στο 1,5 η τιμή του άντερ, στο 2,15 το Over. Εμείς θα το άντερ του 1,5, ε, καθώς ναι, μεν είναι βαθμολογικά διάφορο, αλλά ε, βλέποντας προϊστορία τους τελευταίους αγώνες ε, που έχουν δώσει οι δύο ομάδες και μία γενική εικόνα ε, του τι έχει γίνει όλο αυτοί, όλο αυτό το, όλους αυτούς τους μήνες στο πρωτάθλημα αυτό, Πρώτα θα προτείνουμε το άντερ του 1,5. Και κλείνοντα για το Σάββατο, ε, κάνουμε την επανάληψη την καθιερωμένη. Διπλό Σάντερλαντ Everton, διπλό τη Everton, 1,70. Έμπολη Τερνάνα Άσο και νη Λοριάν Άντερ. Πάει και το Σάββατο. Πάμε στην Κυριακή όπου ε, έχουμε ντερμπι, έχουμε ντερμπάρα, λιβερπουλ Manchester City, 1 εναντίον Τρίτη, 74 βαθμοί για τη Λίβερπουλ, 70 για τη Manchester City. Πρώτο τέρμπι για τη Λίβερπουλ σε διάστημα δύο εβδομάδων, καθώ σε μια μισή εβδομάδα από τώρα θα υποδεχθεί επίση στην έδρα τη την ομάδα του Μουρίνιο, την Τζέλσι, η οποία προέρχεται από τεράστια πρόκριση επί τη Παρίσταση Δερμέν. Να πούμε ότι έχει αυτό το ντέρμπι την Κυριακή, να πούμε 3,5 ώρα το παιχνίδι για τη Λίβερπουλ. Ε, την άλλη εβδομάδα, Κυριακή, όχι, συγγνώμη, μεσοβδόμαδα υπάρχει, ε, όχι εμβόλυμα αγωνιστική, 3-4 αγώνες υπάρχουν για την Premier League. Η Λίβερπουλ ε, πηγαίνει στο, ε, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, η Κυριακή του Πάσχα, 20 Απριλίου, ε. η Λίβερπουλ, έχουμε φυσικά, σας είπαμε, θα μιλήσουμε λίγο, σε λίγο για το τι θα γίνει μέσα στην μεγάλη εβδομάδα και ειδικότερα το Μέγα Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Η Λίβερπουλ, λοιπόν, την Κυριακή του Πάσχα πάει στο Νόρβιτ και καπάκι υποδέχεται σε ακόμη ένα τέρμπι την ομάδα του Μουρίνιο. Φυσικά αυτά τα δύο παιχνίδια, Λίβερπουλ-Manchester City, Λίβερπουλ-Chelsea, κατά τη γνώμη μου και πιστεύω και κατά τη γνώμη των περισσότερων από εσά, θα κρίνει και το ποια ομάδα θα στεφθεί πρωταθλήτρια. Ε, μην χρονοτριβούμε όμω, πάμε γρήγορα, γρήγορα να μιλήσουμε για το ντέρμπι αυτό τη Κυριακή. 4 παρα 25 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και πάμε να πούμε δύο-τρία στοιχεία. Οκτώ αγώνε αίτητη η Λίβερπουλ και μόνο νίκε. Δεν έχει ούτε μία ισοπαλία τον τελευταίο 1,5 μήνα η ομάδα τη Λίβερπουλ. Ενώ ε, η ομάδα τη ε, ε, Manchester City έχει σε ο ίδιο σύνολο δύο νίκε και δύο ήτες και 6 νίκες. Ε, μόνο νίκες λοιπόν για τη Λίβερπουλ, η οποία προέρχεται από σπουδαίο διπλό στην έδρα της West Ham. Μιλήσαμε προηγουμένως στην έδρα της West Ham. Ε, και πάμε λίγο να δούμε την προϊστορία των δύο ομάδων, καθώς η... είναι υπέρ της Λίβερπουλ. Ε, κεφαλή στην, στις νίκες της Λίβερπουλ, καθώς μετρά 15 νίκες. Βραχή κεφαλή, γιατί το είπα, 13 ισοπαλίες έχουμε σε συγκεκριμένο ζευγάρι. 15 νίκες στη Λίβερπουλ, 13 σοπαλίες, ενώ η Manchester City έχει κερδίσει μόλις 6 φορές. 6 δε, στους, 6 5 δε τελευταίους αγώνες έχουμε μία νίκη της Λίβερπουλ, μία νίκη της ε, Manchester City και 4 ισοπαλίες. Η νίκη, να πούμε, η τελευταία της Manchester City είναι στον ε, πρώτο αγώνα ε, του πρώτου γύρου, 26 Δεκεμβρίου, όπου είχε νικήσει με 2-1 ε, την ομάδα της Λίβερπουλ. Uh, δύσκολο μάτς, uh, φυσικά. Uh, δεν έχω δεν ράμπ προγνωστικά. Εμείς απλά uh, το θεωρούμε σκόπιμο να μιλήσουμε να... και υποχρέωσή μα διότι αυτά τα μάτς περιμένουν πολύ uh, πέκτες του συγχήματος για να ασχοληθούν. Εμείς θα προτείνουμε, uh, παρόλο που δεν μ' αρέσει στα ντέρμπι να παίρνω θέση, θα προτείνουμε τον goal goal το οποίο το βρίσκουμε στην τιμή του 1.45 με 1.5 εκεί κοντά. Ε, πιστεύω θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Είναι ομάδες που κατά τη φύση τους σκοράρουν. Και ε, για ακόμη μια φορά θα πω, μακάρι, είναι Κυριακή όπως ε, θυμίζω, 4 25, μακάρι οι δύο ομάδες αυτές να μας χαρίσουν θέαμα και πολλά γκολ. Ε, Δεν θα πούμε κάτι άλλο για την Κυριακή, ε, καθώς και ο χρόνος μας πιέζει θα, πούμε, θα πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στα σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης ε, για αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά και για την Μεγάλη Εβδομάδα όπως ε, σας είχα υποσχεθεί και πάμε, ξεκινάμε με την Bundesliga ε, Κυριακή όπως είπαμε ένα μάτς, Liverpool Manchester City ε, ε, σαν Paris, λέω το goal-goal Πιστεύω θα τις κοράρουν και οι δύο ομάδες. Λοιπόν, πάμε ε, στην... Ε, ε, ξεκινάμε με τη Γερμανία, Bundesliga. της Αύριο έχουμε αγώνα, 9.30 το βράδυ, Σάλκη Άντρακτ Φραγκφούρτης. Ένα 1.70 ο Άστρια, 1.90 το χί4,5 ο Διπλό. Ενώ το Σάββατο φυσικά έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε πολύ ωραίο παιχνίδι, στις 7.30 το βράδυ. Μπάγερ Μονάχου, Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ, να πούμε, έπαιξε πάρα, μα πάρα πολύ ωραία μπάλα. Ε, την Τρίτη, παραλίγο να κάνει τη ζημιά στη Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν τα κατάφερε, νίκησε 2-0 ε, και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Champions League. Ενώ η Μπάγκερ Μονάχου ε, νίκησε χθε 3-1 τη Manchester, City, με, ε, τη Manchester United με ανατροπή. Σάλκι λοιπόν, Άντραχ Φραγκφούρτη για την Παρασκευή και πάμε Σάββατο, Ανόβερο Αμβούργο. Ντέρμπι υποβιβασμού. Ε, 2.35 άσο, 2.40 το διπλό, 3.20 το χ δεν χωράνε προγνωσικά στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Βόλτσμπουργκ Νιρεμβέργη, Γκλάντμπαχ Στουτκάρδη, συνεχίζουμε. Φράινγκμπουργκ Άιντρακ, Φραγκφούρτη, Μάιντ Βέρντερ, Μπάγκερ Μονάχου είπαμε με την Ντόρτμουντ. και το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή με Λεβερκούζεν Χέρτα και Χόφενχάιμ Αουγσμπουργκ. 17 Απριλίου, καθώς όπως σας είπαμε δεν θα γίνουν φυσικά εκπομπές μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα και την Δεύτερη Εβδομάδα του Πάσχα. Ε, θα μιλήσουμε όμως, σας είχα υποσχεθεί, ξεκινάει το πρόγραμμα Μεγάλη Παρασκευή, ε, η Μεγάλη Πέμπτη, 17 Απριλίου, 9.30 ώρα το βράδυ, Άιντρακτ Φραγκφούρτης, Ανόβερο, ενώ στις 19 Απριλίου ε, και 20 κλείνει το πρόγραμμα της Αγωνιστικής, με 20 Απριλίου είναι το Πάσχα, Κυριακή του Πάσχα, άρα μεγάλη πέμπτη είναι το παιχνίδι της Μέτι ο Ανώβερο, ενώ Μέγα Σάββατο έχουμε τα παιχνίδια Άιντρακτ, Μπραουνσβάικ, Μπάγκερ Μονάχου, Βέρντερ Βρέμι, Χόφενχάιμ, ωραίο γκολ γκολ αυτό και οver, Αούγσμπουργκ, Χέρτα Βερολίνου, Ντέρτμουντ Μάιντ, Άσο θα προτείνω εγώ, Φράγκμπουργκ, Γκλάντμπαχ, Αμβούργο, Βολτσμπουργκ, επίση ωραίο γκολ γκολ, Νιρεμβέργι, συγγνώμη γιατί το έχασα, Λεβερκούζεν. Και στο Τκάρδη Σάλκε επίση ωραίο γκολ γκολ. Μάτ που θα γίνει την Κυριακή του Πάσχα στι 6.30 ώρα το απόγευμα. Αυτά για την Bundesliga Θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο και το, την εβδομάδα, της μεγάλης, ε, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πάμε στην Ιταλία, ε, που και εδώ βλέπω δεν έχουμε διακοπή για το Πάσχα. Αλλά πρωτού πάμε στο Μέγα Σάββατο, πάμε στα αυτά που θα γίνουν ε, μεθαύριο. Σάββατο ξεκινάει το πρόγραμμα, στα σου όλο Κάλιαρη. Οι ε, κάλιαροι, η Σασουόλο κινδυνεύουν και οι δύο ομάδε. 2-30 ο Άσο, ε, 2-80 το διπλό, 3-10 το χ. Καλό το χ. Ε, εντάξει, δεν, δεν θέλω να πάρω θέση, αλλά είναι καλή απόδοση. Ρώμα, Αταλάντα. Ε, πιστεύω Ρώμα θα το πάρει. Μπολόνια, Πάρμα. Συνεχίζουμε. Βερόνα, Φιωρεντίνα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ε, πολύ ωραίο παιχνίδι. Βερόνα Φιωρεντίνα, Λιβόρνο Κιέβο, Νάπολη Λάτσιο, Επίση πολύ ωραίο παιχνίδι, εξίσου πολύ ωραίο παιχνίδι, Σαμπτόρια Ίντερ, 4 ε, η ώρα την Κυριακή, ε, Μεθαύριο, ε, Σαμπτόρια Ίντερ, Τορίνο Τζένοα, ενώ το βράδυ της Κυριακή έχουμε δύο παιχνίδια, ε, Ουντινέζι Γιουβέντου, Μίλαν Κατάνια. Δεν έχουμε διακοπή για το Πάσχα. Καθώ το Μέγα Σάββατο, 4 η ώρα το μεσημέρι, έχουμε τα εξή παιχνίδια: Ταλάντα Βερόνα, Κατάνια Σαμπτόρια και Εύω Σασουόλο, Λάτσιο Τωρίνο, Μίλα Λιβόρνο, Ουντινέζε Νάπολη, Πάρμα ντερ. Πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ε, Καθώ όποια ομάδα πιστεύω νικήσει, θα προκριθεί. Ε, όχι, θα προκριθεί, θα καπαρώσει να πούμε μία. Ε, ε, αν μα επιτραπεί ο όρο, θα καπαρώσει την πέμπτη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Europa League. Τζένο Ακάλιαρη. Ενώ το πρόγραμμα κλείνει με το juventus Μπολόνια και Φιωρεντίνα Ρώμα. Αυτά και για την Ιταλία. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην Ισπανία, όπου και εδώ δεν έχουμε διακοπή για το Πάσχα. Ξεκινάμε αύριο με Σασούνα Βαγιαδολίδ, το πρώτο μάτι που ανοίγει την αυλαία τη αγωνιστική αυτή. Θέλτα Σοσιεδάδα συνεχίζουμε και το Σάββατο. Βγιαρεάλ Λεβάντε, Γρανάδα Μπαρσελόνα. Ρεάλ Μαδρίτη Αλμερία, αυτά γίνονται το Σάββατο. Ενώ την Κυριακή έχουμε το κυρίω μενού. Μπέτι Σεβίλη, Βαλένθια Έλτσε, Χετάφ Ατλέτικο Μαδρίτη. Πιστεύω το διπλό θα το πάρει Ατλέτικο. Εσπανιόλ Ράγιο Βαγεκάνο. ενώ Δευτέρα έχουμε, το, μεγάλη Δευτέρα, έχουμε Ατλέτικ Μπιλμπάο Μάλαγα που κλείνει το πρόγραμμα τη αγωνιστική. Ενώ να πούμε λίγο και το Μέγα Σάββατο έχουμε αγώνε, αλλά και την Κυριακή του Πάσχα. Λεβάντε Χετάφε, Ωσασούνα Σασούνα Βαλένθια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Έλτσε, Α, ε, Αλμερία Θέλτα, Ράγιο Βαγεκάνο Μπέτη, Ντέρμπι Υποβιβασμού, Ζεβίλη Γρανάδα, Ρεάλ Σουσιεδάδ Εσπανιόλ και Μάλαγα Βίγια Ρεάλ. Ε, όπως Όπω βλέπουμε δεν αγωνίζονται μεγάλες μεγάλε ομάδε. Ε. Δεν αγωνίζονται το μεγα... Σάββατο. Α, ναι, γιατί ακολουθούν μετά αγώνε φαίνεται. Γιατί Ρεάλ, μήπως, δεν ξέρω γιατί. Πάντως, δεν τι έχει το πρόγραμμα για το Μέγα Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, την Παρσελώνα και την Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ξέρω γιατί. Και κλείνουμε ε, έτσι την εκπομπή μας. Ε, να πάμε και στην Αγγλία, ε, κλείνοντας τη βόλτα μας στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης με την Premier League. Μιλήσαμε, προτείναμε τον goal-goal στο Liverpool. Manchester City, Πάμε στο Σάββατο, West Brom, Tottenham, Crystal Palace, Aston Villa, Sunderland, Everton που είχαμε προτείνει το διπλό, Southampton, Cardiff, Stoke, Newcastle, Fulham, Norwich, ενώ Κυριακή όπως είπαμε Liverpool, Manchester City, Swansea, Chelsea και το πρόγραμμα κλείνει ε, την τη τρίτη Arsenal-West Ham ε, το παιχνίδι αυτό. Έχουμε δύο μάτς την Τετάρτη, Everton, Crystal Palace και Manchester City, Sunderland. Ε, πιστεύω οι Άσοι θα επιβεβαιωθούν αυτή την Τετάρτη, μεγάλη Τετάρτη, να θυμίσουμε. Ενώ έχουμε αγώνε φυσικά και για το Μεγα Σάββατο, ε, η Αγγλία δεν σταματάει ποτέ. Ε, Aston Villa, Southampton, West Ham, Crystal Palace, Cardiff, Stoke, Newcastle, Swansea, Hull, Arsenal, Norwich, Liverpool, μιλήσαμε ε, για αυτό το παιχνίδι, λογικά η Liverpool θα το πάρει το παιχνίδι. Chelsea-Sunderland, Everton-Manchester United. Πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Ε, η Everton ε, μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων έχει δύο ντέρμπι. Ε, Νίκησε την Arsenal. Τώρα πάει, είπαμε, ε, στις συνέδρα της Sunderland, προτείναμε το διπλό. Καπάκι υποδέχεται τη Manchester United το Σάββατο, το Μέγα Σάββατο. Ενώ το πρόγραμμα κλείνει. Την Δευτέρα του Πάσχα με το match Manchester City West Brom. Αυτά λοιπόν, κάναμε την καθιερωμένη μας βόλτα. Ε, μιλήσαμε φυσικά και για αυτά που θα γίνουν το Πάσχα. Να έχετε κι εσείς μια γενική εικόνα. Θα τα δείτε κι εσείς πιο αναλυτικά. Ε, λογικά το κουπόνι θα κυκλοφορήσει ε, μεγάλη, πα... Όχι μεγάλη Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή είναι κλειστά πάντα. Λογικά θα βγάλουν εβδομαδιαίο τέτοιο από την Τρίτη. Από την Τρίτη θα βγάλουν λογικά εβδομαδιαίο κουπόνι. Αν θυμάμαι καλά, μάλλον ναι, θα πάει δηλαδή τρι, μεγάλη Τρίτη, μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή, Μέγα Σάββατο, μεγάλη Κυριακή, ε, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, Τρίτη του Πάσχα πιστεύω. Ε, θα βγει δηλαδή κουπόνι τη μία εβδομάδα, Τρίτη με Τρίτη. Θα δούμε. Κλείσαμε, τελειώσαμε. Ε, εύχομαι να έχετε καλό βράδυ. Ελπίζω να ήμασταν καλή συντροφιά για εσά. Εύχομαι ολόψυχα να έχετε καλό Πάσχα, να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ε, να είμαστε γεροί σε δύο από τώρα, σε τρεις εβδομάδες από τώρα, καθώς είναι η μεγάλη εβδομάδα και η εβδομάδα μετά το Πάσχα. Θα σας περιμένουμε σε τρεις εβδομάδες λοιπόν από σήμερα. Ε, εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας για τη στήριξή τους. Και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.